Κάποια στιγμή με παίρνουν τηλέφωνο στο ξενοδοχείο που έμενα στη Σκιάθο και μου λένε «Σε ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός?». Λέω «Δώσαμε τα χέρια στον ΠΑΟ». Μου λέει «Σε ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός?». Λέω «Κολυμπώντας έρχομαι». Και πράγματι μου λένε «Άμα θέλεις, κατέβα το απόγευμα να υπογράψεις». Κατέβηκα στην Αθήνα, υπέγραψα, συμφωνήσαμε και συνέχισα τις διακοπές μου. Ήταν πράγματι κάτι σαν ανταμοιβή ήταν όλη αυτή η ιστορία, ότι στον αγώνα που έκανα, στην υπομονή, στον τρόπο που διαχειρίστηκα την νεαρά ηλικία μου, τώρα ξέρεις τι, να είσαι Ολυμπιακός από πιτσιρικάς και να έρχονται να σου λένε «Θέλεις να παίξεις τον Ολυμπιακό?». Το 85, δεν ξέρω τι πιστεύανε, αν τυχόν μπορούσα να συνεχίσω ή όχι στον Ολυμπιακό, μου έκαναν κάτι προτάσεις οι οποίες δεν ήταν αυτές που επιθυμούσα εγώ και με την προσφορά μου, αλλά και για αυτό που μπορούσα να δώσω. Και ήρθαν από το Παναθηναϊκό, μου είπανε «Σε ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός?». Κάθισα, το σκέφτηκα, λέω «Τα περιθώρια έχουν στενέψει πολύ, την οικογένεια έχω, θα πρέπει κι εγώ να κοιτάξω τι θα κάνω». Πήρα την απόφαση και πήγα στον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη και ειδικότερα εκείνες τις εποχές. Γιατί, θα σας πω το παράδοξο, όταν βλέπανε παίκτη του Ολυμπιακού να συζητάει με παίκτη του Παναθηναϊκού, αμέσως τον βγάζανε βρώμα, ότι αυτοί οι δύο μιλάγανε. Δηλαδή τέτοια αντιπαλότητα, το μόνο που με διευκόλυνε στην όλη υπόθεση της μεταγραφής μου ήταν ότι έπαιζα εθνική ομάδα και είχα 5-6 παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν συγκρίνεται. Άλλο τώρα να παίζεις με την εθνική ομάδα και να παίζεις με μια ομάδα που είχε 6 τεράστιους παίκτες, το λιγότερο 6, που παίζανε στην Ευρώπη και πηγαίναμε στο πούλμαν, πηγαίναμε για το γήπεδο, μας κάνανε έτσι, έτσι, πόσα θα φάμε.